Να μιλήσουμε λίγο, γιατί περάσαμε πολύ πρόσφατα, πριν την Κυριακή κιόλας, την ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Όλα τα τελευταία χρόνια που υπήρχε και το θέμα του Μακεδονικού ακόμα πιο έντονα. Τώρα που λύθηκε εντός εκτός εισαγωγικών, δίνουμε την ίδια σημασία, σεβασμιότατε? Για μένα προσωπικά πρέπει να δίνουμε τη σημασία αυτή. Γιατί ο θάνατος του Παύλου Μελά και ο αγώνας του Παύλου Μελά ήταν καθαρά ένας αγώνας για την αγάπη αυτού του τόπου και την ελευθερία αυτού του τόπου για την πατρίδα μας. Αναφέρατε προηγουμένως για ένα συμβάν το οποίο συνέβη. Δεν σας κάνει εντύπωση, παρόλο τον σεβασμό που οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι δείχνουμε στα πρόσωπα αυτά, πολλές φορές κινδυνεύει και η ζωή μας? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και να το σκεφτούμε και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ναι, να βοηθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ναι, να πλύνουμε τα πόδια. Ναι, να διακονήσουμε. Και ξέρετε ότι ο πρώτος ο οποίος επισκέφτηκε εδώ τα παιδιά αυτά που είχαν έρθει τότε ήμουνα εγώ και μάλιστα με τη βουλευτή μας την κυρία Τηλιογερίδου. Και είχα πάει επανειλημμένος εκεί. Στο Δέδης εννοείται. Όμως. Σήμερα ήρθαν και στην Κορισσό. Ναι. Και βεβαίως να πούμε ότι γενικώς υπάρχει μια αναστάτωση στην Καστοριά, να πούμε και μια κουβέντα εκεί γι' αυτό. Περίπου 100 άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω Καστοριάς προς την Αλβανία. Είχαμε και συλλήψεις όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Εκείνο το όμως είναι να ζούμε και εμείς τον τόπο μας ελεύθερα. Έτσι ναι, δεν είναι? Ναι. Να μπορούμε να αναπνέουμε κι εμείς. Να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Να κάνουμε το σημείο του σταυρού, να επικοινωνούμε. Δεν μπορεί να κλείνεται ο Έλληνας μέσα στο σπίτι του γιατί φοβάται όλους αυτούς οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Το ξέρετε. Ήρθαν για έναν Α λόγο, να αποφύγουν τον πόλεμο, να σωθούν. Δεν μπορεί όμως να φοβόμαστε. Τώρα πια όμως, προσέξτε, σεβασμιότητα, δεν υπάρχει πόλεμος με την έννοια όπως την αγνωρίζαμε και με τους πρόσφυγες που είχαμε από τον πόλεμο. Τώρα το 90% είναι μετανάστες από χώρες που δεν υπάρχει πόλεμος. Σωστά. Αυτό είναι σωστά. Ένα άλλο θέμα, καταλάβατε. Σωστά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και βέβαια αυτό το θέμα δεν είναι δικό μου, είναι θέμα της πολιτείας. Ναι. Όπως και τότε το είχα πει, έτσι και λέω και τώρα, είναι θέμα της πολιτείας το οποίο ιδιαίτερα πρέπει να προσέξει. Ο Παύλος Μελάς όμως, φέτος που κλείνουν 115 χρόνια από τον ηρωικό θάνατό του και ο οποίος πραγματικά πρίκησε αυτή την επαρχία μας, γιατί είναι λίγες οι επαρχίες οι οποίες να έχουν μέσα στους κόλπους τους τα οστά ηρώων και μαρτύρων της πίστεώς μας. Ο Παύλος Μελάς μας χάρισε λοιπόν, πότισε το δέντρο της ελευθερίας, μας άφησε εδώ τα οστά του να τα έχουμε σε αυτή την ιστορική πόλη, τη Βυζαντινή πόλη, μαζί με τα οστά του Εθνεγέρτη Γερμανού Καραβαγγέλη. Καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει. Αγνοούμε το γεγονός αυτό, που θα έπρεπε όλες αυτές τις ημέρες όλα τα σχολεία να έχουν περάσει και να έχουν καταθέσει εκεί στη μαρμάρινη πλάκα ή εκεί που φιλοξενούνται τα οστά του Παύλου Μελά ένα κεράκι. Έχουν και ένα περάσει, σεβασμιότατε. Έχουν περάσει λοιπόν. Όχι. Ένα φθινοπορεινό λουλούδι. Αυτό θέλω να πω. Ο Παύλος Μελάς μας άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη, την οποία πρέπει να προσέξουμε. Να αγαπούμε την πατρίδα μας. Ο Παύλος Μελάς είχε δύο ιδανικά. Την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα. Και αυτός ο οποίος αγαπά την πατρίδα μπορεί να αγαπήσει και τις πατρίδες όλων των άλλων. Γιατί αυτός ο οποίος αγαπά τη δική του μάνα αγαπάει και τις μάνες όλων των άλλων ανθρώπων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει, αγαπητέ μου Χρήστο, την αγάπη που πρέπει να έχει ο καθένας στη μάνα του? Υπάρχει δυνατόν? Εκτός δηλαδή αν φτάσουμε σε κάποια άλλη θα λέγαμε στιγμή της απανθρωπιάς, δηλαδή να μην έχουμε αισθήματα μέσα μας ανθρώπινα. Αυτός ο οποίος αγαπά τη μάνα, αυτός αγαπά και τις άλλες μάνες. Αυτός ο οποίος σέβεται τη μάνα, σέβεται και τις άλλες μάνες. Αυτός ο οποίος αγαπά την πατρίδα, αγαπά και τις άλλες πατρίδες. Είναι ένα μήνυμα το οποίο ιδιαίτερα σήμερα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και ακόμη αυτός ο οποίος ξεχνά την ιστορία και τους ήρωες είναι καταδικασμένος στην αφάνεια. Είναι βασικά πράγματα στη ζωή μας. Γι' αυτό μας λένε σήμερα, τι θέλετε και θυμάστε τους ήρωες του 21, του 40, του 12. Τι θέλετε και θυμάστε τον Παύλο Μελά. Είναι η ιστορία μας. Είναι οι μάρτυρες οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Και οφείλουμε να τους τιμόμαστε και να τους τιμούμε. Γιατί αν ξεχάσουμε τα πρόσωπα αυτά,
είμαστε καταδικασμένοι στην αφάνεια. Έχουμε καταδικαστεί οι ίδιοι. Είχα ακούσει επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ έναν ιεροκήρυκα στο Μητροπολιτικό Ναό, τότε στο μνημόσυνο της Μικρασιατικής Καταστροφής, που έλεγε τα εξής: όποιοι ξέχασαν τη γλώσσα και κράτησαν την πίστη, δια της πίστεως βρήκαν και τη γλώσσα. Όσοι έχασαν την πίστη και κράτησαν την γλώσσα, έχασαν και τη γλώσσα. Άρα, σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε τώρα, Σεβασμιότατε? Ποια είναι, είναι τα μια δύσκολη εποχή. Είναι μια δύσκολη εποχή. Και χρειάζεται, για να χρησιμοποιήσω όχι λόγια δικά μου, να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μητροπολίτου Σκιατής της Παύλου. Χρειάζεται να ξυπνήσουμε και να αναλάβουμε ευθύνες ο καθένας μας. Η οικογένεια να μοιήσει τα παιδιά της ποιοι ελευθέρωσαν τον τόπο, ή ακόμη να μοιήσει τα παιδιά της την αγάπη προς το Θεό και στην αγάπη προς την Εκκλησία και την αγάπη προς την πατρίδα, το σχολείο το ίδιο, η πολιτεία το ίδιο. Ο καθένας έχει μια ευθύνη απέναντι στον τόπο, απέναντι στο Θεό, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στα ίδια τα παιδιά, απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω στις εκδηλώσεις που είχαμε την Κυριακή, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα πριν περάσουμε σε άλλα δύο θέματα που έχουμε τα, να τα μηνύματά μας, το μήνυμά μας είναι αυτό. Ένα μήνυμα: αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς την πατρίδα. Αγάπη προς τους ήρωες, να μην ξεχνάμε αυτούς που ελευθέρωσαν τον τόπο μας. Και ειδικά εμείς εδώ στην Καστοριά, ειδικά, κατάθεση ευγνωμοσύνης στον Γερμανό τον Καραβαγγέλη και στον Παύλο Μελά. Ο τόπος αυτός, ο ναός των ταξιαρχών εδώ και ο αύριος χώρος του Επισκοπίου πρέπει να γίνει προσκύνημα. Βέβαια. Έτσι θα δώσουμε μηνύματα και έτσι θα μάθουμε και θα ζήσουμε την ιστορία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το άκουσα μέσα στη σύνοδο της ιεραρχίας, προχτές δηλαδή. Μου λέει ένας εκ των Μητροπολιτών, σεβάσμιο πρόσωπο, ρώτησαν, λέει, σε μια εκπομπή, ρώτησαν κάποιους μαθητές ποιοι είναι, λέει, να τους πούνε ένα όνομα ή δύο-τρία ονόματα από τους Αποστόλους. Και ξέρετε, ουδής ήξερε να πει από τους 12 Αποστόλους ένα όνομα. Ούτε δηλαδή τον φωτιστή της Ελλάδος, τον Απόστολο Παύλο. Και πολλοί από αυτούς μόνο μιλούσαν για τον Ιούδα. Ανάμεσα δηλαδή στους Αποστόλους είναι μόνο ο Ιούδας? Δεν είναι δηλαδή ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Φίλιππος, ονόματα δηλαδή γνωστά, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, δηλαδή ονόματα, καταλαβαίνετε. Ακόμη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο. Ή θυμάμαι έναν γυμνασιάρχη εδώ στην Καστοριά που έλεγε κάποτε, όταν είχε έρθει ένα κανάλι, είπε στα παιδιά: προσέξτε, μη σας ρωτήσουν για τον Παύλο Μελά και πείτε ότι δεν ξέρουμε, γιατί τότε θα αισθανθώ πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε κι εμείς. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, την ιστορία του τόπου μας, και αυτή να την έχουμε επάνω στο μέτωπό μας. Είναι το στολίδι του τόπου μας, της επαρχίας μας. Είναι ό,τι πολυτιμότερο μας έχει χαρίσει ο Θεός. Αν και εμείς όταν θα έπρεπε ένα όνομα στους τότε δήμους Παύλου Μελά δεν μπορέσαμε να δώσουμε την ώρα που είχε γεμίσει η Ελλάδα. Σωστά. Με δήμους Παύλου Μελά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, Σεβασμιότατε, πάμε λίγο και στο Πατριαρχείο. Πάμε στους νεομάρτυρές μας. Είναι μια μεγάλη ευλογία. Αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και δεν σας αποκρύπτω, συγκινήθηκα βαθύτατα και μέχρι δακρύων και ευχαρίστησα το Θεό και ευχαρίστησα ακόμη από καρδίας και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ήδη θα το αποστείλω και ένα γράμμα και εκ μέρους των αρχόντων εδώ του τόπου μας, εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη του Καστοριανού λαού για την επίσημη αναγραφή στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας 7 μαρτυρικών μορφών. Ναι. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω αυτές τις μορφές, έτσι χρονολογικά, για να ξέρουν δηλαδή και οι άνθρωποι για ποιους μιλάμε. Η πρώτη μορφή είναι ο Άγιος Μάρκος από την Κλεισούρα, 1598. Ο Άγιος Μάρκος γεννήθηκε στην Κλεισούρα και μαρτύρησε στο Άργος Ορεστικό το 1598. Τον κρέμασαν και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε ίσως τον Αύλιο χώρο εκεί του Ναού της Αγίας Παρασκευής, και μάλιστα ο πατήρ Λεωνίδας λέει ότι κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε μικρό παιδάκι εκεί στον Αύλιο χώρο υπήρχε και ένα εικονοστάσι
που μάλλον μαρτυρούσε ότι σε αυτόν τον τόπο τον κρέμασαν και εν συνεχεία έριξαν το σώμα, έκαψαν το σώμα του και σκόρπισαν τη στάχτη στον ποταμό των Αλιάκμωνα, προκειμένου δηλαδή να μην τιμηθεί από τους χριστιανούς. Με κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, οι κλεισουριείς έκτισαν ναό προς ναό προς τιμήν του Αγίου Μάρκου. Τότε οι κατακτητές τον γκρέμισαν τον ναό, γι' αυτό και τον ξαναέκτισαν πάλι προς τιμήν του Ευαγγελιστού Μάρκου. Και αυτό λοιπόν και τιμάται σε αυτήν την περιοχή ο Άγιος Μάρκος και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάρκος της Κλεισούρας. Ο Άγιος Μάρκος, ο οποίος μαρτύρησε στο Άργος Ορεστικό. Μια δεύτερη χωρία νεομαρτύρων είναι αυτοί που συνδέονται με την Καστοριά. Πώς τους ξέρω αυτούς? Από τους κώδικες της Μητροπόλεως μας. Διάβαζα σε ένα βιβλίο του Παντελή του Τσαμίση, εκείνο μου άνοιξε τα μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω την ιστορία εδώ του τόπου μας και τους ανθρώπους οι οποίοι ευεργέτησαν τον τόπο μας, τον Μανολά και τον Καστοριανό, τους τριλικούς του Ρήγα Φεραίου, τους αδελφούς Εμμανουήλ και πολλά άλλα. Αυτή είναι η ζωντανή μας παρουσία, πρέπει να τους θυμόμαστε αυτά τα πρόσωπα. Διάβασα λοιπόν για τον Ούλτσο, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον αδελφό του και τον γαμβρό του. Έπρεπε να βρω τους κώδικες, οι κώδικες μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Με βοήθησε σε αυτό ο μακαριστός Σημειοφορίδης. Μου έφερε ένα μικροφίλς και κάθισα με τον πατέρα Αθανάσιο, τον Ιεν Μητροπολίτη Καστορίας, διαβάζοντας ολόκληρες σελίδες από τους δύο κώδικες. Και εκεί λοιπόν βρήκα ότι το 1696 μαρτύρησε στην Καστοριά ο Νούλτσος μαζί με τον γαμβρό του και τον αδελφό του. Τους κρέμασαν στις 27 Απριλίου του 1996 στην Λεύκα της Καστοριάς. Και μάλιστα αυτός ο οποίος έγραψε αυτή την μαρτυρία ήταν ο Διονύσιος ο Μάντουκας, προκάτοχός μου Μητροπολίτης, ανήρ ευπαίδευτος, όπως μου είπαν, και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και λέει, αυτή η μέρα, λέει, κρέμασαν τον Ούλτσο μαζί με τον γαμβρό του και τον αδελφό του. Και έγινε, λέει, καλοσύνη στους χριστιανούς. Τι σημαίνει καλοσύνη? Σταμάτησαν οι διωγμοί. Αυτή τη λέξη καλοσύνη τη βρίσκουμε σε όλα τα ιερά συναξάρια. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ήταν ο καιρός της δουλείας. Και έπρεπε δηλαδή συνεσκιασμένα να γράφουν και να λένε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για έναν άλλο νεομάρτυρα γράφει και λέει: «Μην λέτε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε το σπαθί του Αγαρινού», δηλαδή πάνω από το κεφάλι μας. Και λέει μετά εν συνεχεία ο Μητροπολίτης, λέει: «Και ήθε να έχει τη δόξα», λέει, «κάθε χριστιανός που έχει ο Νούλτσο στον ουρανό». Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Θεός έδειξε σημεία αυτών των μαρτύρων. Είναι η δόξα της Καστοριάς οι νεομάρτυρες. Αυτοί έσωσαν το γένος μας από τον εξισλαμισμό, από τη δουλεία. Ξέρετε ότι ολόκληρα χωριά της Βορείου Ηπείρου σε ένα βράδυ εξισλαμίστηκαν. Μου έλεγε ο Μητροπολίτης Κοριτσάς που τον επεσκέφτηκα, θα μάθατε για την εκδρομή που κάναμε, στο ιστορικό Βυθκούκι, εκεί της Μητροπόλεως Κοριτσάς, που ήταν Μητρόπολη Καστορίας. Εκεί δηλαδή οι ναοί φαίνονται ότι είναι της Μητροπόλεως Καστορίας, καθιερώθη υπό του Μητροπολίτου Καστορίας Χρυσάνθου, 1712. Γράφει εκεί ο ναός τον οποίο λειτουργήσαμε. Λέει ο Μητροπολίτης Κοριτσάς, όταν λέει ο Άγιος Νικόδημος από το Βυθκούκι μαρτυρούσε συντοπίτης μας Άγιος τον Περάτη, είχαν πάει, λέει, τρία χωριά, ολόκληρα μεγάλα χωριά, για να καταθέσουν τον εξισλαμισμό τους, δηλαδή ότι θα αλλάξουν πίστη στον Πασά του Βερατίου. Και όταν είδαν, λέει, το μαρτύριο του Αγίου Νικοδήμου, τόσο πολύ, λέει, κατενήγησαν την καρδία, ώστε γύρισαν πίσω και είπαν: «Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, ας μας κόψουν και εμάς το κεφάλι». Έτσι λοιπόν οι νεομάρτυρες αυτοί, όπως γράφουν και οι ιστορικοί και ο Παπαρηγόπουλος και πολλοί άλλοι ακόμη ιστορικοί και επιστήμονες, όπως επαναλάμβανε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, έσωσαν το γένος μας, έσωσαν την πατρίδα μας και την προετοίμασαν για την ελευθερία. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα αυτά. Γι' αυτό και όσοι ως Παΐσιος έλεγε να τιμάτε όλους τους Αγίους, αλλά εγώ σας συμβουλεύω να τιμάτε πάνω από όλους τους Αγίους, να τιμάτε τους νεομάρτυρες που είναι ξεχασμένοι. Να λοιπόν, η Καστοριά γίνεται και μια μαρτυρική πόλη συγχρόνως. Πόλης δηλαδή νεομαρτύρων. Πόλη στην οποία μαρτύρησαν τρία παλικάρια τον καιρό της δουλείας και έσωσαν αυτή την πόλη και τους ανθρώπους από το σπαθί και τον βίαιο εξισλαμισμό. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Και είναι ένα μάθημα σήμερα για την εποχή μας. Αν θέλετε, κάντε μου την ερώτηση αυτή να σας πω
γιατί σήμερα οι Άγιοι είναι ο μάρτυρες αυτοί, γιατί εμφανίζονται σήμερα στην εποχή μας και ποιο είναι το μήνυμά τους. Πραγματικά. Μια άλλη μερίδα νεομαρτύρων είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος Άγιος Γεώργιος ήταν Καστοριανός, ήταν Τούρκος, ονόματι Χασάν. Γράφει γι' αυτόν ο Πουκεβίλ, γράφει γι' αυτόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Είδε, λέει, το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου του Εξαμαρίνης, που μαρτύρησε Σαμαρίνα, μαρτύρησε στα Γιάννενα, και τόσο πολύ, λέει, συγκλονίστηκε που έγινε χριστιανός ο Καστοριανός αυτός. Και από Χασάν ονομάστηκε και πήγε στα μέρη της Ακαρνανίας. Και εκεί τον συνέλαβαν και λέει ο Πουκεβίλ, δεν μπορώ να διηγηθώ το μαρτύριο αυτού του Αγίου Νεομάρτυρος λόγω της θέσεώς μου. Του πέρασαν, λέει, πειρακτωμένο σίδηρο, ξέρετε, από το σώμα του, και βγήκε δηλαδή από το στόμα του και υπέφερε το φρικτό αυτό μαρτύριο. Πόσο δηλαδή ένδοξη είναι αυτή η επαρχία. Πόσο δηλαδή στολίζεται αυτή η επαρχία με όλα τα άλλα τα αγαθά τα οποία της χάρισε ο Θεός. Ένας άλλος νεομάρτυρας, το οποίο έχουμε όλα τα ιερά λείψανα, είναι ο νεομάρτης Βασίλειος Καραπαλίκης, ιερεύς. Μαρτύρησε το 1902 στο Χιλιόδεντρο. Ιερεύς, τον κατακρεούργησαν με πέλεκη, με τσεκούρι. Τα ιερά του λείψανα να δίδουν μια ευωδία. Πολλές φορές δηλαδή αισθάνθηκαν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ευωδία. Ο μακαριστός Παύλος που κάναμε μαζί την πλήση αυτών των οστών μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παρουσία αυτού του νεομάρτυρος. Και ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας που ήρθε εδώ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο οποίος έκανε και την σχετική, θα λέγαμε, εισήγηση σαν πρόεδρος της Κανονικής Επιτροπής, συγκλονίστηκε μπροστά σε αυτή την ευωδία και τα μαρτυρικά λείψανα του Αγίου Νεομάρτυρος Βασιλείου. Και ένας έβδομος, ο νεότερος στη σειρά, 1921, ο Πλάτωνας, ο Αϊβαζίδης. Τον έχετε ακουστά, κύριε Νατσούλη. Ναι, Πλάτωνας Αϊβαζίδης, ναι. Ήταν ο πρωτοσύγκελος του Γερμανού του Καραβαγγέλη. Ναι. Πρωτοσύγκελος δυο Μητροπόλεων. Μαρτύρησε στον Πόντο 1921. Τον κρέμασαν στην πλατεία του Πόντου εκεί, μαζί με τους προκρήτους. Τον έδεσαν προηγουμένως στην ουρά ενός αλόγου και τον έσερναν μέσα στην πόλη για να τον διαμελήσουν και εν συνεχεία τον κρέμασαν. Όλα αυτά τα πρόσωπα στολίζονται με το μαρτυρικό στεφάνι του μάρτυρος, του Αγίου. Είναι τιμή για την πόλη μας, είναι τιμή για την Καστοριά, είναι τιμή για όλους μας. Είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε δηλαδή αυτό τον έφος των νεομαρτύρων. Και έχουμε και κάτι άλλο ακόμη, μου το επιτρέπετε και αυτό να το καταθέσω. Βεβαίως, είναι δυνατό. Έχουμε αυτή τη μαρτυρία, την έχω πάρει από τον συντοπίτη μας καθηγητή, τον Πάνο τον Τσολάκη, ο οποίος μας λέει για 12 νεομάρτυρες Καστοριανούς, οι οποίοι νεομάρτυρες αυτοί, 12, ο Παπαθεόφιλος και ο πρωτοσύγκελος Γρηγόριος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Αγίων Αναργύρων, συμμετείχαν στην επανάσταση της Ναούσης και τους συνέλαβαν αυτούς. Και τους πήγαν σιδεροδέσμιος στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί λοιπόν με πολλά βασανιστήρια τους μετέφεραν στην πόλη και στο τέλος τους έπνιξαν στον Έστω ποταμό. Και επειδή τα πρόσωπα αυτό των νεομαρτύρων της Ναούσης κατετάγησαν στο Αγιολόγιο με πάλι, θα λέγαμε, πατριαρχική απόφαση, άρα άλλα 12 πρόσωπα είναι και αυτά στο Αγιολόγιο των νεομαρτύρων της Καστοριάς. Πόση μεγάλη ευλογία. Έχουν και πόση καταταχθεί λοιπόν και στο Πατριαρχείο. Έτσι. Ναι. Μνημονεύονται στο Πατριαρχείο όλοι. Όλοι, βέβαια. Ως νεομάρτυρες. Όλοι ως νεομάρτυρες. Ήδη ετοιμάζουμε και τις ακολουθίες και τις σχετικές εικόνες και θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις εδώ στην επαρχία μας για να καταδείξουμε πραγματικά ότι αυτή η επαρχία είναι μια μαρτυρική επαρχία. Και ακόμη να δείξουμε στους ανθρώπους, τους επισκέπτες μας, τον τόπο που μαρτύρησαν. Πώς πάει κανείς στα Γιάννενα και βλέπει, θα το ξέρετε, θα το θυμάστε, στην πύλη εκεί του Φρουρίου ένα προσκυνητάρι που λέει ότι εδώ μαρτύρησε ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος. Γιατί κάτι τέτοιο να μην υπάρχει εδώ και να μην το δείχνουμε στους επισκέπτες μας μαζί με όλα τα μνημεία, ότι εδώ μαρτύρησαν 3 Καστοριανά παλικάρια για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Γιατί να μην επισκέπτονται το Χιλιόδεντρο, την Καστοριά, το Άργος Ορεστικό, την Κλεισούρα που είναι η Οσία Σοφία, την Κλεισούρα που είναι καταγωγή του Αγίου Μάρκου του Κλεισουραίος. Γιατί να μην κάνουμε αυτά τα δείγματα και εμείς ευλαβίας, αλλά και δείγματα που σήμερα προσελκύουν πολλούς χριστιανούς στην εποχή μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι, πραγματικά.